Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τίμησαν οι σειραίοι τους προστάτες της πόλης Αρχαγγέλους, Μιχαήλ και Γαβριήλ. Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, σύσσωμου του κλήρου και των αρχών του τόπου, τελέστηκε το πρωί της Τρίτης πανηγυρική θεία δοξολογία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η περιφορά της εικόνας των Παμεγίστων Ταξιαρχών σε κλίμακα άνοιξης. Πρέπει να σκεφτόμαστε και πώς πρέπει να πράττουμε. Πρέπει να βάλουμε στην άκρη όλες τις μικρότητες και να έχουμε γνώμονα για το καλό της χώρας και του τόπου μας. Οι προστάτες άγγελοι μας να μας βοηθάνε, να μας φέρουν ειρήνη, γαλήνη. Δεν είναι ώρα για μαλώματα, είναι η ώρα να είμαστε ενωμένοι για να πάμε μπροστά. Χρόνια πολλά σε όλον το λαό τον ελληνικό. Μεγάλη μέρα σήμερα, ωραία μέρα, τιμητική για την πόλη μας, την τίμησε ο σεραϊκός λαός και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Εύχομαι υγεία σε όλους, ευτυχία και ανάπτυξη. Ανάπτυξη για την πόλη μας, για το όνομά μας, για τη χώρα μας γενικότερα. Τόσο οι Μητροπολίτες Σερών και Νιγρήτης Θεολόγος και Σιδηροκάστρου Μακάριος σχολίασαν την πολιτική επικαιρότητα με αφορμή τον πρόσφατο ανασχηματισμό. Εμείς ευχόμεθα ο Θεός να φωτίζει τη νέα ηγεσία του Υπουργείου, έτσι ώστε να, με τον καλύτερο τρόπο να διαχειρίζεται τα πράγματα και τα θέματα του Υπουργείου αυτού που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Διότι δεν είναι μόνο τα θέματα της Εκκλησίας, είναι τα θέματα της παιδείας. Και η παιδεία είναι το θεμέλιο για μια πατρίδα και ένα έθνος. Εμένα δεν με φοβίζει τίποτα, ούτε χωρισμός, ούτε ενότητα, ούτε τίποτα. Άλλο οι κυβερνητικές εξαγγελίες και οι γραμμές και άλλο η εκκλησιαστική πορεία. Είναι κάτι διαφορετικό. Τα κόμματα είναι κόμματα. Τα κόμματα κομματιάζουν. Η Εκκλησία ενώνει. Από εκεί και πέρα να δούμε και εμείς τις ευθύνες μας και τα καθήκοντά μας. Ξεκίνησε η υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης παροχής τροφίμων σε άστεγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι οποίοι δεν εξασφαλίζουν τη δυνατότητα καθημερινής σύτησης και διατροφής που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μέσω της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η παράδοση της δεύτερης δόσης των τροφίμων θα γίνει υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας της περιφέρειας και άλλων φορέων και εκπροσώπων των δημοτικών αρχών. Συγκεκριμένα η διανομή της δεύτερης δόσης θα πραγματοποιηθεί ως εξής: στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στο κέντρο σύτησης επί της οδού Τέρμα Λεωφόρος Δημοκρατίας του Δημού Κομοτηνής. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα την Τρίτη 22 Νοεμβρίου στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου που στεγάζεται στη Δημοτική Αγορά. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης την 5η 24 Νοεμβρίου από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μερίμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης στην οδό Χατζησταύρου 1. Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμα την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στο κοινωνικό παντοπολείο και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στο κοινωνικό παντοπολείο. Ενώ ήδη έχει πραγματοποιηθεί η προμήθεια και η διανομή της πρώτης δόσης στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Δράμας, Εύρου, Ξάνθης και Καβάλας. Για τον Ιανουάριο ορίστηκε η δίκη του 35χρονου που ξυλοκόπησε το 5χρονο Αγγελούδη στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν μια υπόθεση που δεν σοκάρε μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Η ιστορία του 5χρονου αγοριού που τον Μάρτιο του 2016 ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από τον 35χρονο σύντροφο της μητέρας του έκανε τον κύκλο της Ελλάδας μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πλέον ο 5χρονος, αν και παραμένει σε άσχημη κατάσταση, γίνεται προσπάθεια για αποκατάστασή του. Τα άλλα δύο αδέρφια, το 3χρονο και 11χρονο κοριτσάκι, βρίσκονται στην αγκαλιά του παιδικού χωριού Σος Θράκης. Η δίκη του 35χρονου θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου του 2017 στην Οριστιάδα.